Στα Γιάννενα να διεξάγεται το συνέδριο για την παρουσίαση των παγκόσμιων γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας-Κύπρου και των ιδιαίτερων γεωλογικών, φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών που τα χαρακτηρίζουν, καθώς και η δικτύωση και η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σε θέματα ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από το γεωτουρισμό και γενικότερα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο ρόλος και η συμβολή των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας-Κύπρου στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη επιδιώκεται και θα αναδειχθεί μέσα από 6 θεματικές ενότητες. Την πρώτη μέρα έγιναν παρουσιάσεις για τα 8 Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με τη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη. Ενώ τη δεύτερη μέρα οι θεματικές ενότητες επικεντρώθηκαν στη γεωλογική κληρονομιά και στις περιοχές με δυναμική ένταξη στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό και απευθύνεται ιδίως σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στα όσα μπορούν να επιτευχθούν, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Γιώργος Αμυράς, αλλά και ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου. Θυμάμαι όταν ήρθαν στο γραφείο μου οι εκπρόσωποι τότε του ΙΓΜΕ, ο κύριος Νικολάου και ο κύριος Πάσχος, και μας είπαν μαζί με τον κύριο Χαριτάκη εδώ από την εταιρεία Ήπειρος ΑΕ ότι πρέπει να προβούμε σε αυτή τη διάσταση που αφορά την περιοχή μας και ειδικά την περιοχή του Βίκο ΑΟ. Ως άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια στα νιάτα μου έζησα στη φύση στην περιοχή του Μετσόγου, ξέροντας την αξία όλων αυτών, από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε την προσπάθεια και έτσι φτάσαμε σήμερα να έχουμε το γεωπάρκο Βίκο ΑΟ. Βέβαια, ο αγώνας είναι μακρύς. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα, γιατί τέτοια πράγματα αξίζουν πολλά. Η UNESCO, ως γνωστό, έχει τρεις κατηγορίες, να το πούμε έτσι, υψηλής προστασίας κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, το πρώτο, όπως όλοι θα γνωρίζουμε, είναι βέβαια τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα αποθέματα της βιόσφαιρας και το τρίτο είναι βεβαίως τα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με τις δράσεις που αναλάβαμε και πολύ σύντομα θα τις αναφέρω όσον αφορά στα ελληνικά γεωπάρκα, η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη των παγκοσμίων γεωπάρκων της UNESCO μαζί με άλλες 161 περιοχές από 44 χώρες. Και πάλι τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δύο πράγματα. Εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος χρηματοδοτούμε και άλλωστε σήμερα θα υπογραφεί η συμφωνία, να το πούμε έτσι, για τη χρηματοδότηση με τους φορείς διοίκησης των γεωπάρκων από τον ΑΦΠΕΚΑ. Σημαίνει ότι λοιπόν πάρα πολλά μάτια που είναι, θα έλεγα, πολύ ευαίσθητα και ιδιαίτερως θα έλεγα ενεργά σε σχέση με τα γεωπάρκα στρέφονται στην Ελλάδα. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, είτε είναι μελετητές, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι σπουδαστές και φοιτητές ξένων πανεπιστημίων στον χώρο των ευρύτερων της γεωλογίας, θα βάλουν στο χάρτη και την Ελλάδα.